την Κύπρο. Σε αυτούς δεν το αρνούμε εν διάφορες περιπτώσεις. Ποιος, αυτούς που πούλησαν την Κύπρο, αυτούς που έγιναν αυτό αιτία. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ποιοι πούλησαν την Κύπρο. Κάποιοι μπορεί να την πούλησαν εξαμελίας, κάποιοι το κάνανε συνειδητά. Ο προφυλακισμένος αρχηγός της Χρυσής Αυγής δεν παρέλειψε για μία ακόμη φορά να δηλώσει εθνικιστής. Εμείς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δηλώνουμε εθνικιστές. Πράγματι, πριν 30 και πλέον έτη, είχα γράψει εγώ άρθρα. Έτσι, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όμως στην ιδεολογία του εθνικοσοσιαλισμού δεν υπάρχει ούτε μία φράση, και προκαλώ τον οποιοδήποτε, στην οποία να έλεγα ότι σωστά επιτέθηκαν στην Ελλάδα, ότι εμείς αν Έλληνες πατριώτες δεν θα αντιστεκόμασταν. Και επιτέλους, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα εις βάρος μας, το κυνήγι μαγισσών, το έχει πληρώσει ακριβά ο τόπος. Από αυτό εδώ το βήμα προκαλώ την κάθε κλάπα επίορκο, την κάθε Δημητροπούλου, τον κάθε εισαγγελέα εξευτελισμένο επίορκο. Τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς του Χρυσαυγίτη βουλευτή Μιχάλη Αρβανίτη, που ξεπέρασε κάθε όριο, απάντησαν σήμερα με ψυχραιμία οι δικαστικοί λειτουργοί. Οι δικαστικοί λειτουργοί ασκούν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, αγνοώντας οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης ή εκφοβισμού. Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Αφού είχε χαιρετήσει ναζιστικά ο Μιχάλης Αρβανίτης, με προκλητικό τρόπο είχε επιτεθεί φραστικά κατά των ανακριτριών, ζητώντας τους μάλιστα να απολογηθούν εκείνες ενώπιόν του. Δεν θα τους κάνω την τιμή να απολογηθώ. Αντιθέτως, θα τους καλέσω αυτούς να απολογηθούν σε μένα. Τη νύχτα της Δευτέρας Οκτωβρίου, όπου οι δικαστικές αρχές κρίνουν προφυλακιστέο τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο, ο Μιχάλης Αρβανίτης εξαπολύει πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς κατά των δικαστών. Φυλά και επίορκα ανθρωπάκια απεφάσισαν την προφυλάκηση. Ποιος δεν θυμάται την περιβόητη συνέντευξη του Χρυσαυγίτη βουλευτή σε γαλλικό περιοδικό, στην οποία ο Μιχάλης Αρβανίτης εκφράζει την αγάπη του στα όπλα και μάλιστα περιγράφει, όπως λέει, τη σχέση αγάπης που έχει για την καραμπίνα του. Έχω μια καραμπίνα που έβγαλε η Winchester για τα 120 χρόνια, νομίζω, από τις ιδρύσεώς της. Αυτές τις καουμπόικες, τα πρώτα βράδια όταν μου το έδωσαν, 100 κομμάτια είχαν έρθει στην Ελλάδα, έδιωξα τη γυναίκα μου και κοιμήθηκα μαζί του, αγκαλιά. Σ' άλλο και έντονες αντιδράσεις προκαλεί τον περασμένο Ιούνιο η προκλητική δήλωση του Μιχάλη Αρβανίτη σε κομματική εκδήλωση της Χρυσής Αυγής, όπου ο βουλευτής αμφισβητεί το ολοκαύτωμα των Εβραίων από τους Ναζί και τις ομαδικές εκτελέσεις. Πολλοί ιστορικοί λένε, όπως ο Ίρβινγκ, ότι αυτοί οι Γερμανοί είχαν ανάγκη από εργάτες. Ήταν τόσο ηλίθιοι να βάζουν στους φούρνους τους Εβραίους. Μέσα στις επόμενες ημέρες το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει για το αίτημα των ανακριτικών αρχών που ζητούν άρση της ασυλίας και των 9 μη προφυλακισμένων της Χρυσής Αυγής.